Και νομίζω πως χρειάζονται κάποια tips και χρειάζεται και λίγο και μια απενεχοποίηση πολλές φορές του τι θα συμβεί, αν θα αποδώσω καλά. Ίσως χρειάζεται λίγο ηρεμία και καθαρό μυαλό. Αλλά περισσότερο θα μας πούν. Όλα μετράνε. Και ένας ψυχολόγος, ο οποίος θα είναι σήμερα στην παρέα μας, και μια διατροφολόγος. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε στην παρέα μας τον κύριο Αντώνη Καλέτζη. Είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και εσάς. Και φυσικά να πάμε όμως και στην Ηρώ Κώτικα, η οποία είναι διατροφολόγος, και όλοι μαζί κάπως θα ανοίξουμε τη βεντάλια αυτού του μεγάλου θέματος των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα τη δούμε και την κυρία Καλέτζη σε πολύ λίγο, γιατί πραγματικά νομίζω ότι. Συγγνώμη, την κυρία Κώτικα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα διάλογο όλοι μαζί. Κύριε Καλέτζη, νομίζω ότι αρκετές φορές πρέπει να σας έχουν καλέσει οι γονείς συγκεκριμένα για να σας ζητήσουν συμβουλές κιόλας, έτσι. Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η περίοδος των εφήβων, μιας και πρώτη φορά μπαίνουν στη διαδικασία να ανταπεξέλθουν με μια τόσο απαιτητική περίοδο της ζωής τους. Σημαντική, όπως πολλοί αναφέρουν. Αν είναι πολύ σημαντική ή όχι όμως, αυτό είναι διαφορετικό κομμάτι. Γιατί μην ξεχνούμε ότι γυράσκω ήδη διδασκόμενος. Όσο γυρνάω, διδάσκω, μαθαίνω πράγματα, τον εαυτό μου, εξελίσσομαι και διεκδικώ. Στα 18 λοιπόν έτη δεν μπορεί να ορίσεις αν είσαι αποτυχημένος ή επιτυχημένος. Είναι απλά ένα βηματάκι. Πόσο αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ πραγματικά αισθάνομαι άπειρα αυτό που λέτε, γιατί έλεγα κι εγώ όταν ήμουν μικρή, πώς γίνεται στα 16 σου και στα 17 σου να γνωρίζεις, βασικά πιο νωρίς, 15, γιατί παίρνεις από τη δευτέρα ηλικίου παίρνεις ουσιαστικά τη γραμμή, να γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις σαν επάγγελμα, σαν προσδιορισμό, και αυτό θα σε προσδιορίζει σε όλη σου τη ζωή. Αυτό λοιπόν που ρωτάνε οι γονείς, ποιο είναι αυτό το ερώτημα που σας κάνουν συνήθως, το πάγιο ερώτημα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βασικά το ερώτημα πρέπει να είναι των παιδιών, δεν πρέπει να είναι των γονέων. Και τα παιδιά πρέπει να είναι προετοιμασμένα έως τη Δευτέρα Λυκείου να κατευθυνθούν κάπου στο τι θέλουν να ασχοληθούν. Όχι να ασχοληθούν, σε τι θα θέλουν να παιδευτούν, να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Οι γονείς προφανώς μερικές φορές κάνουν το λάθος να ορίζουν αυτοί το μέλλον των παιδιών, το μέλλον των παιδιών τους. Το οποίο τα κάνει δυστυχισμένα και μπορεί να τύχει να δούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα επάγγελμα κύρους, αλλά είναι δυστυχισμένοι. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και των παιδιών, που δεν χτίζεται Δευτέρα Λυκείου, χτίζεται πιο νωρίς. Έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν το θάρρος να επιλέξουν το επάγγελμα που θέλουν, να κοιτάξουν τα όνειρά τους και να έχουμε μια κοινωνία με όσο γίνεται πιο γενείς ανθρώπους. Βέβαια, δεν να πούμε το εξής, αυτό που παρατηρώ και έχει μεγάλη σημασία είναι πως αυτή η διαπαιδαγώγηση έχει πολλούς άξονες και πολλούς παράγοντες. Και το λέω αυτό διότι ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο είναι δραστήριο ηλικίου, δυστυχώς, ας πούμε, το άγχος τον κυριεύει. Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αποβάλει αυτό το άγχος και να μπορέσει να αποδώσει και το καλύτερο δυνατόν, αλλά να ξέρει και την επόμενη μέρα είτε πετύχει τους στόχους του, το οποίο ευχόμαστε, είτε αποτύχει, πώς θα κινηθεί. Δηλαδή, σε κάποιον μαθητή, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αναγκαστικά στην πρίζα, πώς τον αποφορτίζουμε. Δεν φτάνουμε τελευταία στιγμή μέχρι να μάθουμε μηχανισμούς αμήνης, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες περιόδους της ζωής μας. Είναι κάτι που πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί πιο νωρίς στη ζωή μας. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να απαιτούμε από τα παιδιά να ανταπεξέλθουν και να φτιάξουν μηχανισμούς άμυνας, ενώ παράλληλα τους απαιτούμε να αποδώσουν. Μιλάμε για εφήβους, μιλάμε για άτομα 17, 16, 18 ετών. Κατανόηση χρειάζεται και δεν πρέπει να πιέζουμε παραπάνω τα παιδιά, γιατί υπάρχουν και συμπτώματα burnout, τα οποία βγαίνει στη μετέπειτα ζωή τους. Εννοείται. Να βάλουμε στη συζήτηση όμως και την αγαπημένη κυρία Κώτικα. Καλησπέρα, κυρία Κώτικα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου, λοιπόν, να μου λέει φάε ταχίνι, φάε μια κούφτα αμύγδαλα. Φάε κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει να σκέφτεσαι καλύτερα, να συγκεντρώνεσαι. Μύθος ή πραγματικότητα τελικά οι διατροφικές επιλογές στο παιδί το οποίο δίνει πανελλαδικές εξετάσεις ή οποιασδήποτε εξετάσεις για να μπορεί να συγκεντρώνεται? Ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι μία σωστή διατροφή, όσο σωστή και να είναι, όσο πλούσια και σαϊχνοστοιχεία να είναι, δεν θα εξασφαλίσει έναν καλύτερο βαθμό στις πανελλαδικές. Okay? Αυτό όμως που θα εξασφαλίσει είναι ένα καλό μπουστάρισμα στο να έχουμε λίγο πιο πολύ ενέργεια και να έχουμε λίγο καλύτερη μνήμη. Ξέρετε κάτι, το κάψιμο του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη. Η βενζίνη, η δική μας για να λειτουργήσει σωστά ο εγκέφαλος, είναι η γλυκόζη. Και πού βρίσκεται η γλυκόζη? Στους υδατάνθρακες. Δηλαδή στο μέλι, στη ζάχαρη, στα φρούτα, σε ό,τι έχει να κάνει με αλεύρι, ρύζι, ψωμί. Οπότε χρειαζόμαστε λίγο ενέργεια για να μπορέσουμε να θυμηθούμε λίγο καλύτερα αυτά που ήδη ξέρουμε. Δεν είναι ότι θα ανακαλύψουμε τη γνώση τρώγοντας πιο σωστά, αλλά ίσως βοηθήσει τον εγκέφαλό μας να λειτουργήσει λίγο καλύτερα. Αυτό είναι το ένα. Τι θα μπορούσαμε να φάμε? Λίγη μαύρη σοκολάτα, ξηρούς καρπούς που είναι πάρα πολύ υγιεινοί,
ταχίνι με μέλι, φυσικό βούτυρο, πολλά φρούτα, ένα φρέσκο χυμό πορτοκάλι που έχει πολλές βιταμίνες και το προτείνω και προσφέρει και καλή ενυδάτωση. Μικρά σνακ και όχι πάρα πολλές φερμίδες. Ένα λάθος που κάνουν οι γονείς είναι το εξής. Δίνουν, υπερφορτώνουν τα παιδιά με φαγητό εν ώψη των πανελλαδικών και έχουμε, σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας, τα παιδιά σκάνε στο φαγητό και ξέρετε τι, αυτό μπορεί να έχει ένα αντίθετο αποτέλεσμα, να προκαλέσει έντονη υπνηλία. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ καλή ενυδάτωση, αρκετούς χυμούς, μικρά σνακ στα ενδιάμεσα γεύματα, έτσι ώστε να μπορεί το παιδί να... Δηλαδή, πιο πολύ θα το βοηθήσει να φάει μια φέτα ψωμί με ταχύνι μέλι και ξηρούς καρπούς, παρά να φάει ένα τοστάκι ή να φάει ένα αυγό. Δηλαδή, θέλουμε κάτι εύπεπτο, γρήγορο και να είναι αρκετά πλούσιο σε γλυκόζη. Φρούτα, ίσως και λίγο γλυκάκι, όπως είπαμε πριν, λίγο μαύρη σοκολάτα. Δεν χρειαζόμαστε όμως βαριά φαγητά. Δηλαδή, αν το παιδί μου έδινε αύριο πανελλήνες, δεν θα του έφτιαχνα σουτζουκάκια με ρύζι ή ένα βαφή πιάτο. Ελαφριά γεύματα, οπότε ξέρετε, σίγουρα. Βαφή λαδερό, γιατί χρειαζόμαστε να, ξέρετε, να έχουμε το έντονο αίσθημα της υπνηλίας. Δεν πειράζει φυσικά να ξεφύγουμε λίγο στη διατροφή. Αν το παιδί θέλει να φάει ένα πιτόγυρο παραπάνω ή λίγη πίτσα παραπάνω, δεν είναι καλή περίοδος για να θέτουμε περιορισμούς. Και πολύ καλή ενυδάτωση. Επιμένω σε αυτό. Πάντως, αν κρατήσουμε αυτό το οποίο μας λέτε, το οποίο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δηλαδή ουσιαστικά δίνουμε μια ελευθερία μεν, αλλά και με φαγητά και τροφές οι οποίες αυτό θα τον κάνουν πιο συγκεντρωμένο. Και εδώ να στραφώ και στον κύριο Γκαλέτζ για να ρωτήσω. Πέρα από αυτήν την καλή διατροφή, την οποία μας ανέφερε η κυρία Κώτικα, αν χρειάζεται, πολλές φορές ακούμε συστάσεις. Εγώ θυμάμαι, το έλεγαν και οι καθηγητές μας όταν δίναμε, ότι την παραμονή να βγείτε. Να βγείτε και μια βόλτα με τους φίλους σας. Την προπαραμονή πηγαίνετε να πάρετε λίγο καθαρά αέρα. Δηλαδή, μαζί με τη διατροφή αξίζει και μια βόλτα τις τελευταίες ημέρες, γιατί ουσιαστικά είναι και μια κάση που δεν αλλάζει και ίσα ίσα μπορεί να σε αποφορτήσει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως προαναφέρθηκε. Όμως και η αποφόρτηση είναι κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Δεν γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια ο ανθρώπινος εγκέφαλος να λειτουργεί και να προσπαθούμε να αποδώσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Χρειαζόμαστε αποφόρτιση, χρειαζόμαστε ξεκούραση και επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το απαιτήσουμε τελευταία στιγμή. Και ακόμα και αν το παιδί δεν έχει μάθει μέχρι τις εξετάσεις πώς να δημιουργεί τέτοιους μηχανισμούς άμυνας, θα έχει ξανά ευκαιρία στη ζωή του να διεκδικήσει οτιδήποτε επιθυμεί. Βέβαια, και εγώ μια ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι αν οι γονείς πρέπει να αλλάζουν συμπεριφορά. Όταν δηλαδή το παιδί δίνει εξετάσεις, πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά ο γονιός. Δηλαδή, ξέρετε ότι μπαίνει σε μια διαδικασία και αυτός, αν δίνει και αυτός εξετάσεις. Πρέπει να το κάνει αυτό όμως, ή πρέπει να είναι ο εαυτός του, καταλαβαίνετε δηλαδή, όπως ήταν και πριν ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Μιλάμε λοιπόν για νοήμων παρουσίες με αναπτυγμένη νοημοσύνη, παράδειγμα, εφήβους 17-18 ετών που είναι έτοιμοι να μπουν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, που μπορούν να αντιληφθούν τη διαφορά αυτή των γονέων. Μπορούν λοιπόν να θεωρήσουν ότι είναι μια περσόνα γονέας, ένας ηθοποιός, ο οποίος υποδίεται κάτι για να πετύχει το σκοπό του. Άρα το παιδί θα ίσως θεωρήσει ότι το να επιτεύξει το να πάει σε μια τριτοβάθμια, σε μια σχολή κύρους ή να πάει να συνεχίσει σπουδές στη τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένας στόχος των γονέων για να δειχθεί στους υπολείπους. Όχι, δεν δίνουμε πανελλήνιες όλοι μαζί, το παιδί μας δίνει. Όχι, το παιδί μας δεν είναι άριστος, δεν είμαστε εμείς άριστοι, το παιδί μας είναι. Πολύ σωστά. Και ένα ακόμα σχόλιο από την κυρία Κώτικα για, ας πούμε, ποια είναι αυτές τις τροφές. Ας πούμε, 3-4 τροφές που πρέπει να τρώει ένας μαθητής ο οποίος δίνει πανελλαδικές εξετάσεις και είναι σε αυτή την περίοδο. Κυρία Κώτικα, αν μπορούμε να πούμε 3-4 γεύματα ή 3-4 σνακ τα οποία βοηθούν έτσι τον εγκέφαλο. Ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το εξής. Οπωσδήποτε πρωινό. Είναι λάθος να πηγαίνουν τα παιδιά να δώσουν μάθημα χωρίς πρωινό. Θέλουμε ένα πρωινό, όχι απαραίτητα τόσο πλούσιο σε ασβέστιο και σε πρωτεΐνη. Δηλαδή, δεν είναι καλή στιγμή να φτιάξουμε μελέτα το πρωινό ή να κάτσουμε ώρα να φάμε γάλα με δημητριακά όταν είμαστε με το ρολόι στο χέρι. 2 φέτες ψωμί με ταχίνι και μέλι, φυσικό βούτυρο με μπανάνα και ένα ποτήρι φρέσκο χυμό πορτοκάλι είναι μια χαρά για πρωινό. Για τους γονείς, αλλά οπωσδήποτε το παιδί να φάει κάτι πριν φύγει. Ξερή καρπή στο ενδιάμεσο, οποιοσδήποτε ξερός καρπός δεν μας πειράζει. Μαύρη σοκολάτα, σταφίδες, ξερή καρπή και το πρωί και το απόγευμα, ταχίνι, μέλι και τα ψάρια. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα ωμέγα-3 τα οποία περιέχονται στα ψάρια βοηθούν πάρα πολύ στη μνήμη. Και επίσης, κόκκινο κρέας, δηλαδή να βάσουν στο παιδί μπιφτέκι, μοσχάρι, μπριζόλα, γιατί έχει υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο, το οποίο
βοηθάει σε όλα τα επίπεδα στις αντοχές, γιατί είναι μία περίοδος, μην ξεχνάμε, με λίγο ύπνο, αρκετά εξαντλητική και σωματικά και ψυχολογικά για το παιδί. Οπότε λίγο παραπάνω κρέας σε σχέση με λαβερά αυτές τις μέρες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και τους δυο σας. Φυσικά και την κυρία Κώτικα αλλά και τον κύριο Καλέτζη που ήταν...